θεωρεί, ας πούμε, ότι δεν κάνει να βάζει προφυλακτικό. Πλησιαστικές απόψεις. Δεν κάνει να έχει σεξ πριν το γάμο. Δεν κάνει. Αυτά τα πιστεύεις ανάμεσα σε αυτά τα οποία. Τέτοιου είδους πράγματα. Βεβαίως. Αφού και εσύ δεν είσαι παντρεμένος. Στέλνουν πολύ κουβέντες. Και εσύ δεν είσαι παντρεμένος. Κοίταξε να δεις. Αυτό που μου λες, ξέρεις τι μου θυμίζει, που πολλές φορές μου λένε κάποιοι. Με εντοπίζουν να κάνω κάποιο λάθος και μου λένε εσύ που ψέλνεις ύμνους και μιλάς για το Θεό, μα δεν είμαι Άγιος. Δεν σου είπα αυτό. Σωστά. Άρα λοιπόν, όταν κανείς, εγώ αναγνωρίζω την αμαρτία και το λάθος και προσπαθώ μέσα από το λόγο του Θεού και την πίστη μου σε αυτόν να βελτιώσω τα λάθη μου. Άρα λοιπόν, η μη χρήση του προφυλακτικού είναι μια αφύσικη διαδικασία. Η οποία δεν σημαίνει ότι άμα την κάνει, θα καεί ή θα κάνει και τόσο μεγάλη αμαρτία. Όχι, προστατεύεσαι από τι ασθένειες. Δηλαδή, θέλω να πω, εκεί πέρα έχει μείνει οι εποχές, αλλά άμα υπάρχουν ασθένειες και μπορεί να πεθάνει από το AIDS. Έτσι. Δες όμως τι γίνεται, Πέτρο. Θα μου επιτρέψει να σου πω το εξής. Γι' αυτό λέει η Εκκλησία ότι δεν πρέπει. Καλό είναι οι άνθρωποι να έχουν ερωτική επικοινωνία πριν παντρευτούν. Και γι' αυτό το λόγο. Τυχαίο είναι που υπάρχουν όλες αυτές οι ασθένειες. Ξέρεις πολύ πριν καλά από ότι άνθρωποι, είμαστε άνθρωποι και πέρα από τα σφάλματα κάνουμε, έχουμε και γενετήσιες ορμές. Ναι. Δηλαδή, ένα πράγμα το οποίο μπορεί να παντρευτείς 30 χρονών, αλλά δεν είναι δυνατόν από τα 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, πρέπει να εκφραστείς και σεξουαλικά. Δεν γίνεται. Δηλαδή, νομίζω ότι δεν είμαστε άνθρωπος... υπεράνθρωποι. Το ιδανικό είναι ο άνθρωπος να είναι εγκρατής. Το ιδανικό δεν είναι να έχει ερωτική ζωή και να θεωρούμε ότι αυτό πράγμα είναι το φυσιολογικό. Γιατί είναι ιδανικό. Εμένα η άποψή μου είναι αυτή και η άποψη της Εκκλησίας. Άρα είσαι αμαρτωλός. Βεβαίως και είμαι. και πολύ. και να ήταν αυτές οι αμαρτίες. Πολλές φορές νομίζω ότι εστιαζόμαστε στην αμαρτία των ερωτικών. Σωστά. Τα σαρκικά. Για μένα δεν είναι αμαρτία το ερωτικό. Για μένα. Ναι. Κοίταξε, εγώ αισθάνομαι ότι η ερωτική αμαρτία είναι η πιο συμπαθητική, όπως εγώ την καταλαβαίνω. Ναι. Όμως υπάρχουν άλλες αμαρτίες, οι οποίες είναι πολύ πιο σημαντικές. Λέμε, εντάξει, είναι λίγο εγωιστής. Εντάξει, λέει λίγο ψέματα. Δεν είναι έτσι. Αυτές είναι πολύ μεγάλες αμαρτίες. Επίσης η εγκράτεια. Αυτές τις μέρες κάνουμε νηστεία. Και μάλιστα εδώ και πολλές μέρες. Η εγκράτεια είναι μια άσκηση πολύ σημαντική. Για να μπορεί λοιπόν ο άνθρωπος να αφήσει λίγο τη γη και να κατευθυνθεί προς τον ουρανό. Ξέρεις, η εγκράτεια, ειδικά γιατί ξεκινάμε, ας πούμε, την νηστεία.